Και πάμε να δούμε τους αριθμούς σε επίπεδο Κρήτης, γιατί η βία δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την χώρα ολόκληρη, αφορά και την Κρήτη και έχουμε αρκετά περιστατικά. Και κυρία Μπάστα, έρχομαι σε εσάς, γιατί στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, την αποδυναμωμένη κλινική του Παγνή, θα το επαναλάβω, επιτελείται ένα πολύ σημαντικό έργο όλοι που υπηρετείτε σε αυτή την κλινική και αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τους αριθμούς. Καταρχήν, εγώ θα επαναλάβω, πρέπει η πολιτεία να το δει με σοβαρότητα και να στηρίξει επιτέλους την παιδοψυχιατρική κλινική στο Παγνή. Κάθε εβδομάδα έχει καταντήσει serial αυτό που συμβαίνει με τη δική σας κλινική. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Πραγματικά, ότι πρέπει να βρεθούν πραγματικές λύσεις, ουσιαστικές και μακροχρόνιες. Συμφωνώ σε αυτό και θα κινηθώ στο ίδιο μήκος κύματος που κινήθηκε ο κύριος Δημότσας πριν, ότι οι γιατροί, αν δεν πληρωθούν, δεν θα πάνε να δουλέψουν στο ΕΣΥ. Απλά τα πράγματα. Με όλους τους εργαζόμενους, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η παιδοψυχιατρική όμως είναι μια ειδικότητα η οποία είναι πάρα πολύ λίγη. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι. Και πρέπει να δοθούν κίνητρα. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και ειδικά κίνητρα έτσι ώστε να στελεχωθούν οι ελάχιστες κλινικές. Να πω ότι η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι η δεύτερη πανεπιστημιακή παιδοψυχιατρική κλινική πανελληνίως, αυτό σας λέω μόνο. Έτσι. Είναι, οι κλίνες είναι πάρα πολύ. Αυτό το λέει όλα. Πολύτιμες. Λοιπόν, πάμε να δούμε εισαγγελικά περιστατικά στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Έχουμε έτος αναφοράς από το 2018 μέχρι και το 2023. Βλέπουμε ότι η ηλικιακή ομάδα των 13 έως 18 είναι η περισσότερο ευάλωτη. Ακολουθούν ηλικίες από 7 έως 12. Και στην τρίτη θέση είναι ηλικίες από λίγων ημερών μέχρι και 6 ετών. Δηλαδή έχουμε ένα 13% σε αυτήν την ηλικία, ένα 34% στις ηλικίες 7 έως 12 και ένα 53% στις ηλικίες 13 έως 18. Όμως, κυρία Μπάστα, θα κρατήσω έναν αριθμό. Θα κρατήσω την μεγάλη αύξηση που καταγράφεται το 2022 και το 2023. Είναι τα πρώτα χρόνια μετά ουσιαστικά το τέλος της πανδημίας. Βλέπουμε όμως ότι και μέσα στην πανδημία υπήρχαν περιστατικά με σχολεία κλειστά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι ζήσαμε ως έγκλειστοι. Θέλω λίγο το σχολείο σας. Λοιπόν, ναι, αυτό που πρέπει να τονιστεί λοιπόν από αυτό τον πίνακα είναι ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των παραπομπών από εισαγγελικά αιτήματα στη δομή τη δική μας, την παιδοψυχιατρική κλινική, σχεδόν διπλάσια όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Να πω ότι τώρα το 23 θεωρώ ότι τα νούμερα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα αν είχαμε μια πιο ομαλή λειτουργία της κλινικής όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Που όπως είπατε και πριν έχει έτσι ταλαιπωρηθεί με διάφορες λειτουργίες που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι πάνω από τα μισά περιστατικά αφορούν έφηβους. Και εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι έχουμε έφηβους οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν θήτες ή διασκούσαν βία, είτε σε συνομήλικους ή σε μέλη της οικογένειάς τους. Γιατί πολλές φορές εδώ πέρα και οι γονείς οι ίδιοι τελικά σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να είναι τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας και όχι θήτες, από τα παιδιά τους. Έτσι, αυτό είναι ένα... Αυτά τα περιστατικά είναι και περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Έχει όλων των ειδών, όλα. Όλων των ειδών είναι παραμέληση, σεξουαλική, σωματική κακοποίηση, ό,τι είδους βίας μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή υπάρχουν και παιδιά που υποβάλλονταν σεξουαλική κακοποίηση ακόμη και από συγγενή πρώτου βαθμού, από γονέα, από κοντινό συγγενή. Συνήθως η σεξουαλική κακοποίηση γίνεται από άτομα του περιβάλλοντος. Αυτό είναι αυτό που μου δείχνει δυστυχώς η εμπειρία. Όχι κατά ανάγκη συγγενή, μπορεί να είναι κάποιος φίλος των γονιών, κάποιος φιλικό που πρόσωπο. Είναι έμπιστος στο κοντινό περιβάλλον του παιδιού. Που έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του παιδιού και που έχει και τον τρόπο να το κρατήσει αυτό το πράγμα μυστικό, εκβιάζοντας το παιδί. Στα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά, μετά από πόσο χρονικό διάστημα έφτασαν μέχρι την παιδοψυχιατρική για να έχουμε εισαγγελικά, να χαρακτηριστεί εισαγγελικό περιστατικό. Και θέλω να μου πείτε και αν υπήρξαν περιπτώσεις που ο γονιός δεν επιθυμούσε να φτάσει το περιστατικό μέχρι την παιδοψυχιατρική. Κοιτάξτε, να σας πω, κατά μέσο όρο τώρα δεν μπορώ να σας δώσω ένα χρονικό. Εκειμένεται ανάλογα με το περιστατικό. Κάποια έρχονται πιο γρήγορα, κάποια καθυστερούν για χρόνια. Μπορεί να υπάρχει μια μακροχρόνια κακοποίηση όποιας μορφής.
μέχρι να φτάσει σε εμάς. Επίσης, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον ότι μερικά περιστατικά αποκαλύφθηκε η κακοποίηση εντός της κλινικής, στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είδαν το περιστατικό μαζί μας. Το είδαν ενώ νοσηλευότανε. Mm-hmm. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψε από την νοσηλεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρξει και να δημιουργείται μια καλή σχέση με τους επαγγελματίες υγείας όπου υπηρετεί ο καθένας, έτσι ώστε να εμπιστευθούν τα παιδιά και να μπορέσουν να αποκαλύψουν το τι τους συμβαίνει. Για να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο και επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω σε πολύ λίγο και σας ευχαριστώ και πάλι παρά το πρόβλημα με τη φωνή σας είστε εδώ για να παρουσιάσουμε τα στοιχεία. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Θα δούμε και κάποιες σχετικές διαφάνειες που μας έχετε παραχωρήσει, κυρία Μπάστα. Να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας έφηβος και ένα παιδί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται πανελληνίως. Ένα πενταετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, mm-hmm. για το οποίο έχει υπογραφεί και μνημόνιο με το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, προκειμένου να συνεχιστεί. Αυτό το πρόγραμμα έχει διάφορους πυλώνες. Ο ένας πολύ σημαντικός πυλώνας που έχει σχέση και με αυτό που υπόθηκε εδώ από τον συνομιλητή μας, ο κύριο Μακράκη, εστιάζεται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών. Και θέλω να δούμε τη διαφάνεια με τους στόχους. Θα σας βοηθήσω για να μην κουραστείτε εσείς. Έχετε μια σειρά από στόχους. Πρώτον είναι η σύσταση ενός εθνικού δικτύου για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Δεύτερος στόχος η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία. Τρίτος η βελτίωση της πρόσβασης σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές ενημέρωσης και φροντίδας ψυχικής υγείας. Τέταρτον η ενίσχυση της δυνατότητας για παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας. Και πέμπτον η ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφόρμων και τεχνολογίας για την ψηφιακή παροχή εργαλείων και φροντίδας. Δηλαδή, θα μπορούσε ένας άνθρωπος να βοηθηθεί και χωρίς να έρθει σε επαφή με φυσική παρουσία, με έναν ειδικό. Ναι. Όσον αφορά τις πλατφόρμες, έτσι, για να πάμε και λίγο προς τις τελευταίες διαφάνειες, mm-hmm. Να πω ότι υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες μπορεί να τις δει κανείς, να δει την ιστοσελίδα, να μπει μέσα. Ναι, ανάλογα... μπορούμε να δούμε την ιστοσελίδα. Ναι. Είναι το camhi.gr. Mm-hmm. Είναι αυτό εδώ, κυρία Μπάστα. Αυτό ακριβώς, ναι. Σε αυτό, αν το ανοίξει κανείς, αν θέλετε να δείξετε την επόμενη διαφάνεια, μπορεί να μπει σε διάφορους ρόλους, όπως βλέπετε, αν είναι γονιός, αν είναι εκπαιδευτικός, αν είναι έφηβος. Έχει διαφορετικά χρώματα και εκεί πέρα υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν αυτοί οι 76 οδηγοί, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί όλοι από επαγγελματίες υγείας, την ομάδα μας, και ανάλογα με την ιδιότητά του, να πάρει διάφορες πληροφορίες. Για παράδειγμα, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ, σε αυτή εδώ τη διαφάνεια, και επειδή το θέμα σήμερα αποτελεί τον εκφοβισμό, mm-hmm. και τον κύβερνο εκφοβισμό, μπορεί να δει πληροφορίες για το τι συμπτώματα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος γονιός, ας πούμε, στο παιδί του, για να υποψιαστεί ότι μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι υπηρεσίες υπάρχουν, διότι υπάρχει και μια καταγραφή με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο δάσκαλο ή ένας δάσκαλος, αν αφορά ένα εκπαιδευτικό, πώς μπορεί να προσεγγίσει το παιδί που έχει τέτοιου είδους συμπτώματα, τέτοια σημεία μάλλον. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, που τώρα έχουμε όλοι μας, mm-hmm. Να μπει και να πάρει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που θα τον καθοδηγήσουν για το πώς θα κινηθεί από ποια πλευρά και είναι. Μια κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι θα βοηθήσει σημαντικά. Να πω λίγο και κάτι, συγγνώμη λίγο, πάνω σε αυτό. Και επειδή πραγματικά το να υπάρχουν άπειροι ψυχολόγοι στα σχολεία δεν είναι εφικτό, αυτό το είπαμε νομίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτός ο εγγραμματισμός, να επιμορφωθούν, να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί μας πώς μπορούν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ένα βασικό κομμάτι του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα λύκεια, στην ειδική αγωγή και σε όλα τα σχολεία, επαγγελματικά, λύκεια κτλ. Να πω ότι στα πλαίσια της πρωτοβουλίας έχουν εκπαιδευτεί αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο
που είναι το ένα από τα 5 κέντρα που τρέχουν το πρόγραμμα αυτό Πανελληνίων. Είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όχι Πάτρα δεν είναι, mm-hmm. Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο. Ηράκλειο, εμείς, ναι. Είναι όλες οι πανεπιστημιακές κλινικές έχουν συνεργαστεί για αυτή την πρωτοβουλία. Στο Ηράκλειο, λοιπόν, μέχρι τώρα, ένα χρόνο τώρα που έχουμε ξεκινήσει, από πέρσι τον Ιούνιο ουσιαστικά, έχουν εκπαιδευτεί σχεδόν 200 εκπαιδευτικοί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω ότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία έχει δοθεί η ευκαιρία και έχει ζητηθεί δηλαδή σε εμάς, την ομάδα μας, να γίνουν και κάποιες ενημερωτικές ομιλίες από το επιτελείο το δικό μας σε γονείς, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ας πούμε να σας πω ότι την προηγούμενη Δευτέρα είχε γίνει μία ομιλία σε ένα γυμνάσιο, συγγνώμη, του Ηρακλείου, στο οποίο ήταν πάνω από 150 γονείς μαζεμένοι. Η παρουσίαση του παιδοψυχιάτρου μας, του κύριου Σαμιωτάκη, κράτησε μία ώρα και κράτησαν μία μισή ώρα περίπου οι ερωτήσεις που του έκαναν οι γονείς για διάφορα πράγματα. Άρα φαίνεται και το ενδιαφέρον. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αρκεί φυσικά να υπάρχει και η ευκαιρία να έχουν κάποιες απαντήσεις και να μπορέσουν να καθοδηγηθούν Μάλιστα. κατάλληλα. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Λυπάμαι για τη δυσκολία σήμερα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αλλά συμβαίνουν. Εγώ σας εύχομαι περαστικά βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι μας το έχουμε περάσει. Να πω ότι στο επόμενο μέρος, με τη βοήθεια του κ. Βγότζα, θα δούμε και τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Και θα δείτε πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουν περιπτώσεις παιδιών και να ζητούν βοήθεια. Θα ήθελα όμως ένα σχόλιο από αυτά που είπε η κυρία Μπάστα, κύριε Βγότζα. Και αμέσως μετά το διάλειμμα θα δώσω το λόγο και στον κύριο Μακράκη και τον κύριο Παπακοσταντή για όσα ακούσαμε από την κυρία Μπάστα. Περιστατικά που αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα μέσα στην κλινική, ενώ πήγαν για άλλο λόγο ουσιαστικά. Ναι. Αυτό πιο αρμόδια να το απαντήσει είναι η κυρία Μπάστα. Αλλά επειδή υπήρξα από τους πρώτους διευθυντές παιδοψυχιατρικής κλινικής, θα έλεγα, να μου επιτρέψει να πω, και ο δημιουργός της, από το 9 που ήρθα. Σε αυτά που ανέφερε εδώ η Μαρία, να προσθέσω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά που έρχονται με εισαγγελικές παραγγελίες ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες, κοινωνικά, οικονομικά, από άψη οικογένειας, βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Αν θυμάμαι καλά, ένα 40% τότε των παιδιών ήταν παιδιά από μετανάστες, από μικτές οικογένειες κτλ. Mm-hmm. Από οικογένειες με χαμηλά οικονομικά, διαλυμένες οικογένειες με ένα pattern βίας κτλ. Έτσι. Αυτό λοιπόν να μην το ξεχνάμε. Τώρα, άρα, για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε και ένα στόχο για να αποφύγουμε τα μεγάλα τα θέματα, αυτά τα οποία νομίζω συναντιόνται πιο πολύ σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον. Το άλλο που θέλω να πω, και δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτό που είπε η κυρία Μπάστα, αγαπητή Μαρία, αλλά επειδή μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θα διδάξει τεχνικές, θα πω το εξής, ότι όταν πρωτοπήγα στην Αμερική, συνάντησα έναν πολύ σπουδαίο παιδοψυχίατρο, γιατί η ψυχιατρική παιδοψυχιατρία είναι μαζί ενωμένη, και μιλούσαμε τι πρέπει να είναι ο καλός γιονιός, πώς τον ορίζουμε κτλ. Κτλ. Και λέγαμε διάφορα πράγματα, ο καθένας με τις απόψεις του κτλ. Ήμουν ένας σπουδαίος δάσκαλος και μας είπε κάτι που μου έχει μείνει πάντα στο μυαλό και θα μου μείνει. Λέει, όλοι οι γονείς από άψη τεχνικής, θα το πω στα αγγλικά, είμαστε poor, είμαστε φτωχοί, κάνουμε λάθη. Η διαφορά του καλού γονιού από του κακού γονιού, του καλού δασκάλου, του κακού δασκάλου, δεν είναι τεχνική του, είναι κατά πόσο δίνει στο παιδί, κατά πόσο συμμετέχει στο παιδί, κατά πόσο το φροντίζει. Εάν το παράδειγμα λέει, γιατί και η παραμέληση είναι η χειρότερη μορφή κακοποίηση, ξέρετε. Έτσι. Η πιο συχνή κακοποίηση στις μέρες μας είναι η παραμέληση. Και θέτει και τις βάσεις για μεγαλύτερη κακοποίηση στο μέλλον. Ακριβώς, είναι η παραμέληση. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Και αυτό πρέπει να το θυμάται κάθε πρόγραμμα, εάν θέλουμε στο τέλος να έχουμε αποτελέσματα. Καλές είναι οι σχολές γονέων, καλές είναι όλα αυτά, αλλά ζούμε σε εποχές που τα φαινόμενα παραμέλησης, τα φαινόμενα μεγάλης σύγκρουσης των γονέων, ενδοκυγενειακής βίας uh-huh. μεταξύ, τα οποία αυτά νομίζω είναι στη βάση αυτών των φαινομένων, έτσι. Και
Χρειάζεται μια. Γιατί με πιέζουν ασφιχτικά να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρία Μπάσα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ολοκληρώσετε τις σκέψεις σας μετά το διάλειμμα, κύριε Βουγότζα, για να δώσω το λόγο και στους άλλους καλεσμένους μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.